Θεωρώ ότι αυτή η συζήτηση, επειδή το ζήτημα του αθλητισμού είναι ένα κορυφαίο ζήτημα που αφορά, απασχολεί σχεδόν τη συντριπτική πλειοψηφία του ελληνικού λαού, την νεολαία, τις ευάλωτες, ευπαθείς κοινωνικές ομάδες, θα έπρεπε να έχει γίνει αρχές του 2015. Γίνεται όμως ένα μήνα πριν από τις εκλογές. Και αυτό είναι ένα ζήτημα. Θα πει κάποιος, κακός γίνεται. Δεν θα είμαστε τόσο μικρόψυχοι να πούμε ότι κακός γίνεται μια συζήτηση για τον αθλητισμό, για τις πραγματικές ανάγκες που έχει η ελληνική κοινωνία, η νησιωτική Ελλάδα κτλ. Οι προτάσεις που έγιναν και από την πλευρά του Υπουργού και από τα... από τους πίνακες εδώ που μας δόθηκαν με αιτήματα των Δήμων για την ένταξή τους στο Φιλόδημο 2, για τα νησιά του Νότιου Αιγαίου, για τα Ιόνια νησιά, για την Κρήτη και ούτω καθεξής. Ναι, όντως, είναι υπαρκτά. Είναι υπαρκτά, έπρεπε να είχαν υλοποιηθεί, να είχαν κατασκευαστεί χρόνια ολόκληρα κτλ. Είναι ένα ζήτημα κατά πόσο όλα αυτά θα ενταχτούν στα πλαίσια της κρατικής χρηματοδότησης, όπως επίσης προκύπτει και ένα ζήτημα πώς αυτά θα κατασκευαστούν, με τι συνθήκες και τι προϋποθέσεις, θα είναι με σύμβαση παραχώρησης, θα είναι με σύμπραξη δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, ποιος, πώς θα κατασκευαστούν όλα αυτά και κυρίως ποιος θα αναλάβει τη λειτουργία και τη διαχείριση αυτών των έργων. Η πείρα έχει δείξει διαχρονικά από τα Ολυμπιακά έργα. Νομίζω ότι μπορούμε να βγάλουμε πολύ πλούσια συμπεράσματα για το πώς εξελίχθηκαν όλες αυτές οι αθλητικές εγκαταστάσεις που ουσιαστικά είτε διαλύθηκαν, καταστράφηκαν, γιατί δεν μπόρεσαν να συντηρηθούν ούτε από το κράτος, ούτε από τους δήμους, ούτε από τις περιφέρειες, έτσι. Ή δόθηκαν βορρά στον ιδιωτικό τομέα, με σημαντική επιβάρυνση των λαϊκών στρωμάτων, που έπρεπε με εισιτήριο πλέον να μπαίνεις για να αθληθείς. Λέει ο Υπουργός ότι η Γενική Γραμματεία Αθλητισμού έδωσε τις υποδομές στους Δήμους. Ναι, δίνεις υποδομές στους Δήμους, αλλά την ίδια στιγμή τους έχεις τσακίσει κόβοντας την κρατική επιχορήγηση. Δραματικά. Και καλείς οι Δήμοι να βγάλουν το φίδι από την τρύπα. Πώς θα το βγάλουν το φίδι από την τρύπα? Σε μια λογική ανταποδοτική. Είναι στους βασικούς άξονες στρατηγικής της κυβέρνησης η λογική της ανταποδοτικότητας? Είναι. Φαίνεται και μέσα από το Κλεισθένη 1, φαίνεται από τη λειτουργία των Δήμων που πλέον λειτουργούν στην ανταποδοτική λογική, επιβάλλοντας φόρους, τέλη κτλ. Και είναι και το κλασικό παράδειγμα, μιας και κατάγομαι από την Κρήτη, εδώ επιβλήθηκε χαράτσι στο Εθνικό Κολυμβητήριο του Ηρακλείου. Επιβλήθηκε χαράτσι. Δεν αρέσει, μπορεί να στενοχωρεί τον Υπουργό, αλλά η πραγματικότητα είναι αυτή. Και το χαράτσι, τώρα δεν είναι να πούμε αν είναι 5, αν είναι 6, αν είναι 10, ποιο είναι καλό, ποιο είναι κακό και τα λίγο πολύ. Η ουσία είναι πια ότι δεν μπορεί να λειτουργούν οι αθλητικές κρατικές εγκαταστάσεις στη λογική της ανταποδοτικότητας. Κατά συνέπεια, αυτό που κατά τη γνώμη μας χρειάζεται είναι ο αθλητισμός καταρχάς να μην αποτελεί βασικό εμπορευματικό προνόμιο, γιατί αυτό γίνεται αυτή τη στιγμή. Έχουμε αθλητισμό εμπόρευμα, ο τζόγος είναι μέσω πλουτισμού, ακόμα και διαφθοράς. Ένα ζήτημα για μας είναι αυτό. Το δεύτερο, πρέπει να αποτελεί καθολικό κοινωνικό δικαίωμα των παιδιών, των νέων, όλων των ηλικιακών ομάδων, των ευπαθών ομάδων και ούτω καθεξής. Κατά την άποψή μας, η νεολαία και ο λαός πρέπει να έχει τη δυνατότητα ενεργητικής συμμετοχής στην άθληση και στα ωφέλη της, μέσω της πρόσβασης σε σύγχρονες αθλητικές υποδομές, με την υποστήριξη επιστημονικού δυναμικού. Άλλωστε, το ΚΚΕ στη βάση αυτής της πρότασης για τον μαζικό λαϊκό αθλητισμό έχει την άποψη ότι πρέπει να υπάρξει διασύνδεση της φυσικής αγωγής στο σχολείο, εκεί δηλαδή που παίρνει τις βάσεις ο νέος άνθρωπος και καλλιεργεί στάση ζωής για την άσκηση ως τρόπο ζωής, με τα αριστεχνικά αθλητικά σωματεία και τη δραστηριότητα που αναπτύσσεται στους Δήμους,
να καλύπτει το σύνολο των αναγκών των εργαζομένων, των νέων, των γυναικών και άλλων ομάδων του πληθυσμού. Το δεύτερο είναι η υλικοτεχνική υποδομή που να ανταποκρίνεται στις σύγχρονες ανάγκες της ελληνικής κοινωνίας με επαρκή χρηματοδότηση από τον κρατικό προϋπολογισμό. Εδώ και χρόνια έχει κοπεί η κρατική χρηματοδότηση στα ερασιτεχνικά σωματεία. Και την ίδια στιγμή έρχεται το Υπουργείο και λέει να εντάξουμε αθλητές ή ομάδες στο μεταφορικό εισοδήμα. Όχι, να αποδοθούν στα ερασιτεχνικά σωματεία όλα όσα οφείλει η πολιτεία όλα τα προηγούμενα χρόνια και να είναι συνεχής και απρόσκοπτη η στήριξη, η χρηματοδοτική στήριξη των ερασιτεχνικών σωματείων. Και το λέω αυτό διότι στην Κρήτη η Περιφέρεια και δύο Περιφερειάρχης Κρήτης ως πρόεδρος δύο σημαντικών ταμείων, του Περιφερειακού Ταμείου και της Ενδιάμεσης Χειριστικής Αρχής, αξιοποιεί το γεγονός ότι έχει κοπεί η κρατική χρηματοδότηση, με αποτέλεσμα να βάζει το χεράκι του να βουτάει και στα δύο ταμεία, σαν να μπαίνει στον προσωπικό του λογαριασμό, και να παίρνει 5.000 από εδώ και να το δίνει στον τάδε αθλητικό φορέα, 5.000 παραπέρα στον άλλο αθλητικό φορέα, στον πολιτιστικό σύλλογο, στην εκκλησία. Θα πει κάποιος, μα να μην δώσεις ένα αθλητικό σωματείο. Βέβαια, μα το έχει ανάγκη. Το κράτος. Όχι βγάζουμε λάδι το κράτος και την ίδια στιγμή εμφανίζεται η περιφέρεια ως ο καλός σαμαρίτης της υπόθεσης. Γιατί περί αυτού γίνεται. Και μάλιστα βουτάει το χέρι στα ταμεία χωρίς καν η Οικονομική Επιτροπή να έχει λόγο, χωρίς οι αντιπεριφερειάρχες, χωρίς το Περιφερειακό Συμβούλιο. Έτσι, αυτά συμβαίνουν. Για να γίνουν όμως όλα αυτά, δηλαδή οικοτεχνική υποδομή, επιστημονική στήριξη, επαρκής χρηματοδότηση κτλ., αυτό προϋποθέτει να υπάρχουν γυμναστές στα σχολιά, για παράδειγμα, σχολικοί γιατροί, φυσιοθεραπευτές, με βάση τον σχολικό αθλητισμό, να αυξηθούν οι ώρες της φυσικής αγωγής, να υπάρξουν, για παράδειγμα, κλειστές αίθουσες γυμναστικής, κλειστά γυμναστήρια, που να ανταποκρίνονται και στις κλιματολογικές και γεωλογικές συνθήκες. Να αναπτύσσονται, για παράδειγμα, τα θαλάσσια αθλήματα ή όπου έχεις θάλασσα, όπου έχεις ποταμούς, λίμνες κτλ. Δεν υπάρχει τέτοια πολιτική και δεν υπάρχει τέτοια πολιτική στα πλαίσια ενός μαζικού λαϊκού αθλητισμού. Διότι πολλές φορές έχουμε δει προγράμματα για τον θαλάσσιο αθλητισμό ή για τα ποτάμια, αλλά διασυνδέονται με τους μεγάλους ξενοδοχειακούς ομίλους, που αφορούν λίγους τουρίστες με πολύ ψηλά εισοδήματα. Δεν αφορούν δηλαδή τον απλό κόσμο, τον εργαζόμενο λαό αυτά. Και τέλος, να βάλω τα ζήτημα με τα ταλέντα που έχει υποχρέωση το κράτος να αξιοποιεί τα ταλέντα και να τα καλλιεργεί φυσικά, που και αυτό εδώ σημαίνει χρηματοδότηση, σημαίνει υποδομές, σημαίνει εξειδικευμένο προσωπικό σε συνεργασία με αντίστοιχες ομοσπονδίες, έτσι ώστε να μην χρειάζεται να ξενιτεύεται ένα παιδί με ταλέντο, με ό,τι αυτό σημαίνει για τους γονείς, έξοδα, μετακινήσεις, διαμονές, έτσι, για να πάει από το ένα μέρος στο άλλο για να μπορεί να κάνει την προετοιμασία του, που πολλές φορές αυτό σημαίνει αλλαγή περιβάλλοντος, έτσι. Άρα λοιπόν, νομίζω ότι πρέπει στην ολότητά του να δούμε το ζήτημα του αθλητισμού και δι' του μαζικού λαϊκού αθλητισμού που κατά την άποψή μας η κυβέρνηση δεν μπορεί να το υπηρετήσει αυτό από τη στιγμή που βλέπει τον αθλητισμό ως εμπόρευμα, τζόγο και μέσο πλουτισμού. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε.